Συνασμιότατε, κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο, κύριε Γενικέ, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, εγκαινιάζουμε σήμερα εδώ, στο αμαξοστάσιο της Σταυρούπολης, τον σταθμό φόρτισης των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που κυκλοφορούν ήδη στο σύνολό τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όπως άλλωστε είχαμε προαναγγείλει πριν από λίγες εβδομάδες, με αφορμή τότε την κυκλοφορία των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων. Είμαστε συνεπείς στα χρονοδιαγράμματα που είχαμε θέσει και πιστοί στις δεσμεύσεις μας απέναντι στους συμπατριώτες μας, στους Θεσσαλονικείς. Θεσσαλονικείς που ευλόγως είναι καχύποπτη απέναντι στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος επί σειρά ετών, να μην πω δεκαετιών. Και επειδή δεν πρέπει να λησμονούμε την πηγή χρηματοδότησης, υπενθυμίζω ότι αυτή στο σύνολό της είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έτσι ώστε να γνωρίζουμε όλοι την ανταποδοτικότητα αυτών σε όσους αμφισβητούν ότι οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας κατευθύνονται στους λίγους και τους μεγάλους. Εδώ έχουμε μια τρανή απόδειξη ακριβώς του αντιθέτου. Ο χώρος φόρτισης των ηλεκτρικών λεωφορείων συνολικού εμβαδού 16 στρεμάτων πράγματι ήταν χωράφι πριν από λίγους μήνες, περιλαμβάνει 110 θέσεις φόρτισης από 55 φορτιστές, εγκατάσταση δικτύου μεσαίας τάσης, έναν οικισμό κυψελών παροχής ΔΔΕ, εγκατάσταση δικτύων απορροής ομβρίων, ηλεκτροφωτισμού, γειώσεων, αντικεραυνικής προστασίας, ύδρευσης, πυροπροστασίας και κλειστού συστήματος επιτήρησης από κάμερες ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω την ανάδοχη εταιρεία για την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και την ποιότητα του έργου, καθώς επίσης τους εργαζόμενους του ΑΣΤ, με τους οποίους έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία, όχι πάντα ταύτιση, αλλά εξαιρετική συνεργασία, την διοίκηση του ΑΣΤ και προφανώς και την υφυπουργό μέχρι πολύ πρόσφατα, κ. Αλεξοπούλου, για τη συμβολή της, όπως φυσικά και το Γενικό Γραμματέα, τον κ. Ξηφάρα. Ο νέος σταθμός αποτελεί μια νευραλγική υποδομή για την παροχή του συγκοινωνιακού έργου του ΑΣΤ. Ένα πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο για τον οργανισμό, ο οποίος εμπλουτίζεται διαρκώς με νέο στόλο αλλά και με νέο προσωπικό. Πράγματα που δεν είχαν γίνει στον ΟΑΣΤ και στη Θεσσαλονίκη για πάρα πολλά χρόνια, υπενθυμίζοντας ότι ο ΟΑΣΤ είναι σε καθεστώς ειδικής εκαθάρισης από το 2017. Ενσωματώθηκαν στα δρομολόγια και τα 110 ηλεκτρικά λεωφορεία, ανανεώνοντας έτσι, προσέξτε, το 1 τρίτο του συνολικού στόλου των οχημάτων του ΟΑΣΤ. Πύκνωσε η συχνότητα των δρομολογίων, πρωτίστως και ιδιαίτερα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, σε γραμμές δηλαδή υψηλής ζήτησης. Βελτιώθηκε η προσβασιμότητα των συμπολιτών μας με κινητικά προβλήματα, καθώς τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία διαθέτουν ράμπα και ειδική θέση για αναπηρικό αμαξίδιο. Μειώθηκε το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Τονίζω ότι μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι η αυτονομία των νέων λεωφορείων είναι αρκετά μεγαλύτερη από τις προδιαγραφές του διαγωνισμού. Κυρίες και κύριοι, δεν σταματάμε εδώ. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχουμε κάνει πολλά ακόμα ουσιαστικά βήματα για την ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου της Θεσσαλονίκης. Όπως ακούσαμε και από τον Πρόεδρο, προσελήφθησαν, κάτι που είχε να γίνει για πολλά χρόνια, με σύμβαση, 110 νέοι οδηγοί και εξελίσσεται η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων για επιπλέον 40, προκειμένου να κυκλοφορούν καθημερινά 330 λεωφορεία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, 35% περισσότερα από όσα δρομολογήθηκαν πέρσι. Έχουμε ήδη εκπληρώσει τον στόχο που είχαμε θέσει να κυκλοφορούν καθημερινά 300 λεωφορεία
από τον ΟΑΣΤ μαζί με τα ΚΤΕΛ, έχοντας φτάσει στον μεγαλύτερο αριθμό λεωφορείων εδώ και πολλά χρόνια. Δεύτερον, υπεγράφει χθες η καταβολή της 7ης μηνιαίας δόσης της ετήσιας επιδότησης του ΟΑΣΤ για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ύψους 4,3 εκατομμυρίων ευρώ επί συνολικού ετήσιου ποσού 52 εκατομμύρια. Τρίτον, δρομολογούμε σε συνεννόηση με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους την έγκριση των μη μισθολογικών παροχών της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το 24 συνολικής δαπάνης 3,2 εκατομμυρίων ευρώ από 2,1 εκατομμύρια ευρώ που ήταν το 2023, δηλαδή αυξημένη κατά 50%. Η μεγαλύτερη αύξηση που έχει γίνει σε οποιονδήποτε φορέα σε όλη την Ελλάδα για το 2024. 50% αύξηση σε μη μισθολογικές παροχές. Εννοείται πολύ υψηλότερα ποσοστά από τον όποιο σωρευτικό πληθωρισμό των τελευταίων ετών. Και τέταρτον, προχωρά διαγωνισμός για την προσωρινή ενίσχυση του στόλου του ΟΑΣΤ με μίσθωση 160 μεταχειρισμένων λεωφορείων δίζελ διάρκειας 3+1 ετών. Τα λεωφορεία αυτή μεσοπρόθεσμα θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία από το νέο διαγωνισμό προμήθειας 700 λεωφορείων για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που επίκειται το επόμενο διάστημα. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνοντας, η συνοπτική παρουσίαση αυτών των δράσεων που έχουμε αναλάβει καταδεικνύει τα βήματα που έχουν γίνει. Αλλά δεν είμαι εδώ για να θριαμβολογήσω. Γνωρίζω πολύ καλά, σεβασμιότατε, την πραγματικότητα στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε πολλά ακόμα σημαντικότερα βήματα να κάνουμε μπροστά μας. Η ειδοποιώς διαφορά είναι ότι σήμερα βαδίζουμε εκ του αποτελέσματος σε πιο στερεές βάσεις. Χαράζουμε και πρωτίστως εφαρμόζουμε πολιτικές που διαμορφώνουν συνθήκες βιώσιμης αστικής κινητικότητας στη Θεσσαλονίκη. Με την δρομολόγηση των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων που έγινε, με τη λειτουργία του σταθμού φόρτισης που έγινε και την επικείμενη λειτουργία του μετρό τον Νοέμβριο που θα ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία το επόμενο διάστημα, ο συγκοινωνιακός χάρτης της πόλης μεταμορφώνεται. Η Θεσσαλονίκη αποκτά συγκοινωνιακές υποδομές υψηλής ποιότητας σε μεγαλύτερη έκταση και ποσοστό σε σχέση με την Αθήνα, γίνεται μια πόλη πιο φιλική προς τους πολίτες και τους επισκέπτες της, αλλά και πιο φιλική προς το περιβάλλον. Σεβασμιότατε, σε όλα τα θέματα που μου θέσατε, εκτός ημερησίας διάταξης, δεσμεύομαι μετά από πρόσκλησή σας, πριν από τα εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, να έρθουμε επί του πεδίου και στα δύο έργα, και στον προαστιακό και στα βαγόνια, έτσι ώστε να δώσουμε λύσεις από κοινού με τους συνεργάτες και τους αρμόδιους φορείς. Περιμένω την πρόσκλησή σας ουσιαστικά σε λίγες εβδομάδες. Σε κάθε περίπτωση, διαβεβαιώνουμε εσάς, την πολιτική ηγεσία του τόπου και τους πολίτες, ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και μεθοδικότητα, ώστε να παραμείνουμε συνεπείς στη δέσμευση που έχουμε για διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των συμπατριωτών μας στη Θεσσαλονίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.